Ευρήματα που δίνουν νέα στοιχεία για την ιστορία και την καθημερινότητα της ευρύτερης περιοχής της Πεδιάδας του Καστελίου, από την νεολιθική εποχή μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους, έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη ευρήματα από την περιοχή που εκτελούνται οι εργασίες για τη δημιουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Πρόκειται για τα αποτελέσματα των ανασκαφών που ξεκίνησαν το 2020 και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, δείχνοντας την ιστορία του τόπου. Η διατήρηση δεν ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιαίτερα καλή, όμως τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα αναφορικά με την χρονολόγηση και τη χρήση των χώρων ήταν πάρα πολύ σημαντικά για την ιστορία της περιοχής. Με τα ευρήματα να βρίσκονται σε αυτή τη φάση σε διαδικασία συντήρησης, η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου συνεχίζει το έργο της, προκειμένου να αναδείξει όλες τις πτυχές της ιστορίας του τόπου, προσδοκώντας αυτή να συνδεθεί με το σήμερα και το έργο που εκτελείται και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα έργα που εκτελούνται συνολικά στη χώρα. Αυτή τη στιγμή εργάζονται στο έργο πάνω από 120 άτομα, όλες οι ειδικότητες, πολλοί αρχαιολόγοι, τεχνίτες ανασκαφής, συντηρητές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, προκειμένου όχι μόνο να φέρουμε στο φως αυτά τα ευρήματα, αλλά να τα διασώσουμε και να τα αναδείξουμε για τις μελλοντικές γενιές. Τα ευρήματα είναι πολλά και σπουδαία. Συνεργαζόμαστε άριστα με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Μεγάλων Έργων και ελπίζουμε στη νέα περίοδο που έρχεται, δηλαδή στην περίοδο λειτουργίας, τα ευρήματα αυτά να αποτελέσουν κομμάτι της ζωντανής κοινωνίας του Καστελίου. Δουλεύουμε ανασκαφικά στην ουσία από τις αρχές του 2020. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις ανασκαφές σε 30 περίπου χώρους. Υπολείπονται κάποιοι χώροι ακόμα στους οδικούς άξονες, που είναι σε εξέλιξη δηλαδή ανασκαφές. Και τα ευρήματα πραγματικά ήταν πέραν κάθε προσδοκίας. Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η δημιουργία ενός μουσείου μέσα στο αεροδρόμιο με εκθέματα ευρήματα από την περιοχή και που, όπως επισήμανε η προϊσταμένη της εφορίας, επιχειρείται να είναι έτοιμο με την ολοκλήρωση των εργασιών του αεροδρομίου. Τώρα αυτά είναι, καταλαβαίνετε, τεχνικά ζητήματα, γιατί τα κτίρια ακόμα κατασκευάζονται. Προσπαθούμε όμως να προχωρούμε παράλληλα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε την προετοιμασία μας και ελπίζουμε ότι όταν θα τεθεί σε λειτουργία το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο και το μουσείο.